First of all, how was your team? It sounds okay, more of a headache than some problem, but it's okay, we got the win, so everything's good. Εντάξει, αρκετό κόσμο που είναι από το σαλόνι του και λέει το σαλόνι και καλά, είναι πολύ κέφαλο. Έχει αλλά η νίκη τα διορθώνει όλα. How did you spend this game? It was a very, very difficult game, a very game in the last minute. Yeah, you know, against Montenegro, it's always going to be a hard fought game. But today we showed some heart as a team. We didn't give up. We went on a big run. Everybody's open. We came back and then Aaron showed some heart. Παρόλο που το Παναθηναϊκό τα παιχνίδια είναι δύσκολα και ξεχωριστά, λέει σήμερα δείξαμε μεγάλη καρδιά ως ομάδα. Όταν πήραν ένα προβάδισμα και ήταν ξανά σε ρήμα εμείς για 10 πόντους, λειτουργήσαμε ως ομάδα και επιστρέψαμε. The psychological reasons was your motivation? Definitely. You always want to beat this team, you know, and also going into the last round before we go into the playoffs, you want to go in with the win, with some motivation and momentum. Το κίνητρο μας είναι πάντα μεταφέρει στον Παναθηναϊκό να κερδίζουμε αυτή την ομάδα, λέει, αλλά απ' την άλλη θέλαμε και μια νίκη να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι του 16, να πάμε στα play-off με νίκη. Now we're out of this car. Looks like we're going to have Chelsea. I don't know the results, but we'll see tomorrow. Θέλω να πάμε στο Chelsea, αλλά θα πρέπει να είναι αποτελέσμα. Την κοινή μας. Λοιπόν, αυτά και από τον Brent Pettway. Πώς τους ακούς? Κοίταξε, εγώ θέλω να προσθέσω στα λόγια του Κάρι ότι άφησε μια πικρία μέσα του ότι πήραμε μια διαφορά από 10 πόντων και τη χάσαμε πολύ εύκολα. Το τι νομίζει ότι πήγε το παιχνίδι, δηλαδή ο Παναθηναϊκός για να μπορούσε να φύγει νικητή από το σημερινό παιχνίδι, θα έπρεπε να του πετάξει το σβό εύκολα και στα σκουπίδια τα 10 πόντων τη διαφορά. Είναι φυσιολογικό, είχε έναν περισσότερο ενθουσιασμό για το τέλο και έκανε τα μεγάλα σου. Από ένα παίκτη το οποίο σου ξανακάνει. Το παίκτη που είδε αυτό που είπε είναι σημαντικό, ότι κερδίσαμε μια μεγάλη ομάδα, ότι κερδίσαμε παρότι χάναμε, κερδίσαμε με ένα πρώτο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπαμε από την αρχή του σχολείου μας, ότι το πιο βασικό βαγγέλη σε αυτά τα παιχνίδια είναι το θέμα της ψυχολογίας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα έχει μια θετική άδρα, έχει μια καλή ψυχολογία, αυτό που να δυσκόψει είναι δεστέ και το μαθηματικό. Αυτό είναι σημαντικό. Ας ξανακάνω την ερώτηση στο κλείσιμο σημείο. Θα δοκίμαζες τίποτε ή τίποτε, μην απαντήσεις τώρα, αφού ακούσουμε πρώτα τον Κώστα Σλούκα. Πρώτα, και πάλι στην δηλώση πάλι. Ναι, είναι δύο πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πάρα πολλές συνεχίσεις είχαν αφορ, πήραν το θέμα της καλύτερης διακρίσης σε Ευρωλίγα. Νομίζω όλοι χάρηκαν ένα φοβερό παιχνίδι και είμαι πολύ χαρούμενος που κρίσαμε το παιχνίδι σήμερα. Η ψυχολογία σας κατά τη διάρκεια του μάτς έμοιαζε να είναι καρδιογράφημα. Να είναι κάτω, είχατε μετακτώσεις, είχατε πολύ καλά διαστήματα. Στο τέλος ήταν η σειρά του να παίξετε καλά, ενώ στο τέλος πήραν τις δικό μου. Νομίζω είμαστε σε καλό φεγγάρι. Λοιπόν, αφήνει σε μίληση σε καλή φόρμα. Έχει βέβαια κάποια τέτοια διαστήματα, αλλά παίζει και έχει ψυχολογική θα κερδίσει πάλι την ίδια. Όπως έκανε και σήμερα, δεν σταμάτησε να παλεύει και σίγουρα το χρωστάμε πάρα πολύ και στον κόσμο που έχει μας τύψει σήμερα. Θα πηγαίνει σε play-off, πώς θα τα δείχνει ναι, είναι κάτι που θέλαμε να δούμε Κρήτη. Στον άλλο κυβέρνο τους έχανε φάρει κάποιο θέμα μας. Τίποτα, έχουμε να δώσουμε τα πάντα πάλι και τα μέσα και ρίχνουμε ομάδα και θα τους λίγο καλύτερο. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο Βασίλης είναι ο ηγέτης της ομάδας, ο οποίος είναι προσωπικά πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Και σίγουρα χρειάζεται στήριξη των γνώμων, γιατί είναι ο μεγάλος παίκτης της ομάδας και φάνηκε και σήμερα ποιος θα πάρει το παιχνίδι. Δεν υπήρχε κανένας άλλος που θα μπορούσε να πάρει αυτή την κατάσταση και πήρε και τρικές σκόρα. Νομίζω τα λέει όλα αυτό. Εντάξει, ξέρουμε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού και ό,τι κάθε ομάδα πηγαίνει που φαντάζεται πέντε έχουμε πάνω στο Βασίλη. Από εκεί πέρα μένουμε ελεύθεροι εγώ, ο Βαγγέλης, ο Ρωμάτ, ένα βάλω από τον Βασίλη Βασίλης. Από εκεί πέρα όμως όταν το παιχνίδι γίνεται δυσκολότερο, θα πάμε την πάλι μεγάλη και θα πάμε μιλάμε το μάτι για το Σλούκα, το Σπανούλη, και μετά τις όλες παίκτες του Ολυμπιακού, όταν γύριζε το παιχνίδι, όταν κλεινόταν το παιχνίδι, έβγαζαν και ηλεκτρικά φωτιές. Που θυμάμαι ακόμα και στα δύο ευρωπαϊκά του Κυριοπάριου να έχετε πανηγυρίσει τόσο πολύ συγκεκριμένα καλάθια. Τι έχει πιέσει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε κάποια πίεση λόγω του ότι ήταν ευκαιρία να την Κρήτη. Τότε σε πραγματικό πλευρά μα ανακοινώ το κύπελο. Πραγματικό σε χρόνο χωρί να χάσει κάτι, δεν είχα χάσει κάτι, ούτω ή άλλω σε χρόνο που δεν είχα περάσει στο πλοίο. Και πέρα η δικιά μου δουλειά, η δικιά μου μάτζαρη, είμαστε νεαρό και πρέπει να βγάλουμε ενέργεια, να δημιουργήσουμε αυτά τα προσέγγιση και νομίζω το κάνουμε σήμερα και είναι πολύ χαρούμενο που θα το κάνουμε.